Γράφει λοιπόν. Τώρα περιμένω εδώ πέρα τη γενική συνέλευση να αρχίσει. Είπα σε κάνουμε κατάληψη. Άμα σηκωθεί κανένα μάλλον να έρθει. Τώρα έρχεται και εδώ πέρα επισκέψη του τρίτου. Τι γυρίζει, δεν γυρίζει. Να μαλάκα μεριά. Τι δοκουμέντα θα μου ξέρει. Το ξέρω, αυτό δεν λέω. Α πάω μέσα, ρε. Να πάω μέσα. Δύο μέρε πριν τι εθνικέ εκλογέ, η Δάπη Ροφοκού σα κοιτάει στα μάτια και σα ρωτάει την ψήφο σα για να δυναμώσετε όλοι εσεί τη φωνή των φοιτητών που πραγματικά ενδιαφέρονται για αυτό το τμήμα. Παρεξίνη και παρεξίνιες βασικά, καλησπέρα. Σήμερα κάνουμε εκλογοπολιστική γενική συνέλευση. Και εδώ στην παραδοσιακή συνέλευση που γίνεται κατά ανάγκη για το ρόλο καθοδικό, ενώ θα μπορούσαμε να κάνουμε κατευθείαν εκλογές, απολαμβάνοντας τους καρπούς της συμφωτηρίας μας και να μην κάνουμε το δρόμο. Αυτό τουλάχιστον, μέχρι το πίστευε μέχρι τώρα, το 60% στον άνθρωπο. Τώρα το πώς θα το πιστεύω, συνεχίζω να το πιστεύω, θα το μάθω μετά από το βράδυ. Και θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη που φέτος κάναμε συνέντευξη για άλλα θέματα και τους βγάλαμε εκτός προγράμματος, κάνοντας τους υποτιθέμενους αγώνες μας και δεν τους αφήσαμε να κάνουν τα βάθη τους, τα κοινοφελή τους έργα, θέλω να πω, που κάναμε κατάληψη για να κάνουμε διακοπές κατά μόνας και όχι με το σύνολο φοιτητών, που ούτε αυτός θέλει να κάνει μάθημα όπως επαιτούσαν όσοι είχαν τη σχολή ανοιχτή. Τώρα, θέλω κάποιος ή κάποια να πουλήσει μια εμπορία. Που την έχω από τότε που είχα σχολή. Αυτή η ευλογημένη σχολή. Αυτό το τόσο καλοποτισμένο δέντρο που φυτέψαμε, όπως είχε παρομοιαστεί σε προηγούμενη γενική συνέλευση, τι καρπούς βγάζει. Φιλολογικούς, οικονομολογικούς, νομικούς, υβριδικούς, λίγο πολλά δεύτερος στην κατάσταση. Δηλαδή, εγώ έχω καταλάβει ότι πέμπτο στοιχείο έχω μάθει και μάλιστα σε επίπεδο γάμα 2 μια γλώσσα μέχρι τώρα άγνωστη σε μένα, καθώς και τα πάντα γύρω από τον πολιτισμό της και παράλληλα. Λίγο από δίκαιο, λίγο από οικονομικά, λίγο μεταφραστικά, λίγο από νόμι, λίγο από χρόνο, λίγο παύ, λίγο από φεστιβάλ. Τι κάπου άλλωστα. Και για να καταλήξω, επαγγελματία άνεργος, χωρίς δυο εισαγωγές στον ΑΣΕΡ και τον επαγγελματία. Για να πούμε στον ΑΣΕΡ, αυτή δεν έχουμε ειδικότητα. Τι ΑΣΕΡ αυτός. Τι να πω, καταλάβετε. Τι να πω. Μπερδευτήκατε. Θα καταλάβετε στα φάγια. Εκτός βέβαια, για να αποφασίσετε να αλλάξει κάτι, διότι όσο το πολίτευμα είναι δημοκρατία, ακόμα και αν είναι νέα, το μέλλον μας θα το ορίζουμε μόνοι μας. Καμία παράταξη δεν μας ορίζει. Εμείς τις ορίζουμε ή τις αφήνουμε να μας ορίζουν. Ο λαός έχει εξουσία, την εξουσία και όχι εξουσία του λαού. Για να πω και από τα τόμους τι κάνουμε. Λοιπόν. Και παραφράζοντας τα λόγια του μεγάλου Παναστάτη, Ιησού Χριστού, θέλω να πω στους απαλλαγούς που άρχισαν τις σχολείς ότι τα τραπεζάκια φτιάχνουν για τους φοιτητές και όχι οι φοιτητές για τα τραπεζάκια. Ας σταματήσουμε να κοιτάμε μόνο το συμφέρον του φοιτητή και ας ασχοληθούμε και λίγο με το συμφέρον και το μέλλον της σχολής. Για να πάψει κάποτε η παρεξηνίων να είναι ένα πέρα
Είχαμε και δύο. Κάνω και ένα. Τελειώνω τα σχολή, δεν ευχαριστώ κανέναν για τίποτα. Εσείς τι θέλετε? Θα ήθελα μια τούρτα για το σπίτι μου.